Μετά από 2 χρόνια πανδημίας ξαναγίνει το event. Ξανάρχονται κανονικά, οπότε θα ξαναζήσουμε αυτές τις στιγμές. Μπορεί για 2 χρόνια η πανδημία να τους χάλασε τα ερωτικά σχέδια, όμως το φετινό καλοκαίρι επιστρέφουν δρυμύτεροι και έτοιμοι για όλα. Ο λόγος για τους swingers, οι οποίοι έρχονται στη σταλίδα για να ζήσουν μοναδικές ερωτικές βραδιές ανταλλαγής συντρόφων, πληρώνοντας αδρά για να κάνουν πράξη τις ερωτικές τους φαντασιώσεις σε 5-άστερο ξενοδοχείο, το οποίο μετατρέπεται στον απόλυτο ερωτικό τους παράδεισο. Είναι πάντως γεμάτο το ξενοδοχείο, είναι 177 ζευγάρια από 30-35 χώρες, κάτι τέτοιο. Ξεκινάνε το 8 του μήνα την Κυριακή και είναι για 6 μέρες. Επειδή είσαι και δίπλα, έχετε περιέργεια το τι γίνεται εκεί μέσα? Καμία περιέργεια. Με τα λεγόμενα πολλά γίνονται, αλλά δεν μας νοιάζει. Απλά συζήτηση να γίνεται, απλά δεν μας αφορά. Τώρα άμα δεν δω κάτι μετά, τι να πω, επειδή λένε οι άλλοι, ξέρω εγώ. Εμείς θέλουμε καλούς πελάτες, καλό τουρισμό. Στις πισίνες και στους εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου στείνονται αρκετά μπαρ, ενώ σε δίσκο μετατρέπεται ο συνεδριακός χώρος. Στο εστιατόριο απλώς έχουμε περισσότερες ετοιμασίες, παίρνουμε περισσότερα ποτά γιατί πίνουν αρκετά, πίνουν αρκετές σαμπάνιες, τρώνε αρκετά ψάρια. Με τον καλό θα τους δεχτούμε. Όταν βγαίνουν έξω έχουν κάποια οικονομική επιφάνεια και καταναλώνουν. Δεν ενοχλούν κανένα, καλοδεχούμενοι. Τι κάνει ο καθένας μέσα στο κρεβάτι του δεν με απασχολεί καθόλου. Και μαθαίνουμε τι γίνεται και εντάξει, όλα καλά. Κανένα πρόβλημα. Οπότε πριν από 2 χρόνια μάθατε τι γίνονταν μέσα. Γιατί να μην μάθατε. Εδώ κοντά είμαστε. Swing it, baby. Το νοτική οικονομική ένεση στα ταμεία τους ευελπιστούν επαγγελματίες της περιοχής. Εμείς ελπίζουμε να ψωνίσουν, να αφήσουν κάποια χρήματα στην περιοχή. Από εκεί πέρα δικαιωμά τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Πιστεύω φέτος να είναι ακόμα καλύτερα. Διψασμένοι για να αγοράσουν πράγματα. Αρέσει αυτός τους τουρίστες? Σε όλους, ναι. Γιατί εδώ έρχονται για να περάσουν καλά. Όταν θα έρθουν οι συγγύες, θα το κάνετε αυτό? Ο καθένας όμως είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Τώρα από εκεί και πέρα. Ακόμη και στο ενδεχόμενο αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, οι πιπεράτες βραδιές δεν θα επηρεαστούν, καθώς τα πάντα έχουν σχεδιαστεί μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Έχουμε τη μετατροπή του συνεδριακού σε δίσκο. Μετά το φαγητό τους πηγαίνουν εκεί πέρα και χορεύουν, διαχειράζουν μέσα στο δίσκο. Είναι σε εσωτερικό χώρο πάντα, γιατί δεν ξέρεις τον καιρό τέτοια εποχή πώς θα είναι. Γίνεται κάθε βράδυ κάποια θεματική βραδιά. Υπάρχουν οι ρωμαϊκές βραδιές, οι λευκές νύχτες, οι ρομαντικές νύχτες κλπ. Και όλα αυτά με φόντο τη χλειδί, τα χρώματα, τα αρώματα, τους αστακούς, το χαβιάρι, τις σαμπάνιες, τα ποτά και όχι μόνο, μακριά από τα διάκριτα βλέμματα στο ξενοδοχείο, το οποίο μετατρέπεται σε απόρριτο φρούριο. Γιατί ηλικίες μιλάμε? Μιλάμε από 25 μέχρι 65 χρόνια. Τους αρέσει περισσότερο η ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο ξενοδοχείο, τα event που κάνουν και το προσωπικό δεν έχει προβλήματα και ούτε εμείς έχουμε προβλήματα. Μάλιστα ίσα ίσα από το προσωπικό τους περιμένει πάρα πολύ, διότι αφήνουν πάρα πολλά μπουρμπάρα, οπότε είναι σίγουρα ευπρόσδεκτοι. Έρχονται και οι swingers σε λίγες μέρες. Δεν να μας μοιάζουν εμείς οι swingers. Δεν είναι για μας. Όχι. Αυτή είναι για άλλα πράγματα. Έρχονται να ζήσουν 1001 νύχτες στις κλειδάτες διακοπές με το ξενοδοχείο να είναι πανέτοιμο να τους υποδεχτεί και να ικανοποιήσει όλα τα γούστα τους με απόλυτη ηχεμήθεια.